Η αφορμή για να συναντηθούμε με την Ελισάβετ Φιλιππούλη είναι αυτό το βιβλίο. Αλλά θα πάμε αρκετά χρόνια πίσω. Καλώς ήρθατε, κυρία Φιλιππούλη. Καλώς σας βρίσκω, κύριε Πουλίσο. Θα μιλούμε όπως θέλετε. Στον ενικό θα προτιμούσα. Στον ενικό. Ναι, νομίζω ότι στη δική μας δουλειά, χωρίς να έχει να κάνει αυτό με την ηλικία της γνωριμίας δύο ανθρώπων, ήθιστε. Ναι. Και υπάρχει και μια μεσότητα. Υπάρχει έτσι, και αυτό μια φιλική διάθεση. Σωτήρη. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Οι γυναίκες προς την ανθρωπότητα, και έχει τον υπότιτλο που δεν τον βλέπετε εσείς από τόσο μακριά, ιστορίες επιβίωσης και επιτυχίας, είναι πραγματικά, δηλαδή, όταν είπα σαπό, βγάζω το καπέλο, όταν μου είπαν το κόνσεπτ αυτού του βιβλίου, έτσι. Γιατί είχε έναν σπάνιο άξονα να το διαπερνά αυτό το βιβλίο, έτσι. Ας πούμε δύο λόγια και θα επανέλθουμε, αφού κάνουμε τη διαδρομή της ζωής σας, τη ζωή σου. Λοιπόν, ποια ήταν η αφορμή, πώς έγινε η επιλογή αυτών των γυναικών? Ποια ήταν η αφορμή? Η αφορμή, καταρχάς, οι εκπληκτικές γυναίκες με την οποία είχα την χαρά και έχω τη χαρά να συνεργάζομαι στο πλαίσιο της δουλειάς που κάνω πάνω στη γυναικεία ενδυνάμωση και στη γυναικεία ηγεσία. Και όλα αυτά τα χρόνια, Σωτήρη, ταξιδεύω από χώρα σε χώρα, συναντάω ανθρώπους και γυναίκες ιδιαίτερα, οι οποίες κάνουν εκπληκτικά πράγματα και έχουν περάσει μέσα από δύσκολες διαδρομές ζωής. Γιατί ζούμε σε έναν κόσμο πάρα πολύ δύσκολο, έτσι. Αλλά υπάρχουν δυσκολίες και δυσκολίες και υπάρχουν και τεράστια εμπόδια από τη φτώχεια, από τις δύσκολες κουλτούρες, από τις δύσκολες κοινωνίες. Και όμως αυτές οι γυναίκες ανθίζουν σαν λουλούδια και κάνουν ομορφότερες και καλύτερες τις κοινωνίες τους. Ήθελα λοιπόν να βρω έναν τρόπο και να τις τιμήσω, αλλά και να γίνουν όλες μαζί οι φωνές μας μια συλλογική φωνή προς την ανθρωπότητα για τις αξίες που προσβεύουν οι γυναίκες, αλλά και όπως είπες σωστά, ο υπότιτλος είναι «Ιστορίες επιβίωσης και επιτυχίας». Τι σημαίνει επιβιώνω μέσα από δύσκολες καταστάσεις, τι σημαίνει πετυχαίνω μέσα από δύσκολες καταστάσεις. Αυτός λοιπόν ο συλλογισμός γέννησε την ιδέα για το βιβλίο που κρατάς στα χέρια σου. Γιατί δεν έχει η παγκόσμια κοινότητα τους ίδιους κανόνες επιβίωσης. Θέλω να πω, αν εμείς θεωρούμε στην Ευρώπη ή στον πιο δυτικό από εμάς κόσμο στην Αμερική, ότι έχει τα εμπόδια. Δηλαδή, αν το εμπόδιο είναι εδώ για έναν άντρα, για μια γυναίκα είναι εδώ, έτσι, στη διαδρομή της. Αλλά, okay, έχει το δρόμο να ανοιχτό για να το πετύχει. Σε άλλες κοινωνίες είναι το απόλυτο success story, γι' αυτό λέμε και το επιτυχίας. Έτσι, υπάρχουν τεράστιες ανισότητες ακόμη. Ακριβώς. Και όλες οι γυναίκες οι οποίες βρίσκονται μέσα σε αυτό το βιβλίο, επιτυχία, όταν λένε τη λέξη επιτυχία ή την έννοια της επιτυχίας, είναι πώς θα κάνουν αυτόν τον κόσμο καλύτερο. Πώς θα αφήσουν πίσω τους κάποια κληρονομιά που θα έχει βοηθήσει τους ανθρώπους στις κοινωνίες τους. Και νομίζω ότι αυτό είναι πραγματική επιτυχία στη ζωή μας. Περισσότερο, αν θέλεις, από τα χρήματα ή την κοινωνική αναγνώριση ή τη δύναμη, την ισχύ. Αυτό που ουσιαστικά μας χαρακτηρίζει ή θα πρέπει να μας χαρακτηρίζει σαν ανθρώπους, σαν επιτυχημένους ανθρώπους, είναι ο σεβασμός προς την έννοια του ανθρώπου και της ανθρωπότητας. Λοιπόν, αυτό είναι το βιβλίο, αφού το έχετε, δείξτε το εσείς full screen, «Οι γυναίκες προς την ανθρωπότητα» από την Ελισάβετ Φιλιππούλη, «Ιστορίες επιβίωσης και επιτυχίας», που παρουσιάστηκε και προσφάτως και στην Ελλάδα. Καταγωγές, ακούω. Τι από όλα, από πού να ξεκινήσω? Από τις γυναίκες 19 χώρες. 19 χώρες. 19 χώρες προσπάθησαν να έχω... Πολύ Ευρώπη ή μοιρασμένο. Μοιρασμένο. Να πιάσουμε κόκκινο, μην τσακωθούμε. Ναι. Δεν τσακωνόμαστε, αλλά να πιάσουμε για το γούρι και το κόκκινο. Μοιρασμένο, αν θέλεις, ήθελα να φέρω και γυναίκες από τον αραβικό κόσμο, γυναίκες από την Αφρική, γυναίκες από την Αμερική, από την Ασία, από την Ευρώπη, φυσικά την Ελλάδα. Γιατί υπάρχουν τα πράγματα τα οποία μας χωρίζουν εκ των πραγμάτων, γιατί ζούμε σε διαφορετικές κοινωνίες και έχουμε διαφορετικές προσλαμβάνουσες όσο μεγαλώνουμε, αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν και αυτά που μας ενώνουν ασχέτως από την κοινωνία μέσα στην οποία μεγαλώσαμε, ως γυναίκες, ως πολίτες αυτού του κόσμου. 19 χώρες λοιπόν, όσο το δυνατόν περισσότερες θρησκείες, ηλικίες, επαγγελματικές διαδρομές. Πολύ μπορούσα να συλλέξω μέσα στις λίγες σελίδες βέβαια αυτού του βιβλίου. Ναι.
Πολύ αντιπρόσωπες. 38 επιστολές, Σωτήρη. Περίφημα. Λοιπόν, αναζητήστε το, το βρίσκεται διαδικτυακά, έτσι. Θα σας το δείξω ξανά στην διάρκεια της εκπομπής. Τον αραβικό κόσμο τον έζησες. Mm. Όσο μπορείς να πεις ότι μπορείς να αντιληφθείς μια κουλτούρα που είναι πολύ μακριά, όχι ότι η δική μας είναι καλύτερη και εκείνη χειρότερη, είναι άλλη όμως. Έτσι. Έτσι. Διότι βρίσκεσαι πότε για πρώτη φορά στον αραβικό κόσμο? Πρώτη φορά για να ζήσω στον αραβικό κόσμο το 2005, όπου τότε ξεκίνησε η συνεργασία μου με το Al Jazeera, το διεθνές Al Jazeera, και μετακόμισα στο Κατάρ. Το προξενείο πώς γίνεται με το Al Jazeera? Εγώ τότε είχα επί 5 χρόνια μία συνεργασία με το CNN. Mm-hmm. Και μία ομάδα ανθρώπων από το CNN προσελήφθη από τον εμίρη του Κατάρ και ξεκίνησε την ομάδα η οποία θα έφτιαχνε το Al Jazeera το αγγλικό, το αγγλόφωνο. Και αυτή η ομάδα με προσκάλεσε να σκεφτώ την πιθανότητα να γίνω μέλος της και να μπω, ας πούμε, σε αυτή την ιδρυτική ομάδα και να μετακομίσω στο Κατάρ. Ωραία. Εγώ βιάστηκα να πω ότι ωραία, αλλά ωραία μετά από τόσα χρόνια. Καταπληκτικά. Καταπληκτικά. Γιατί είναι 17 γεμάτα χρόνια, άρα κάποιος μπορεί να πει ναι, ήταν καλή κίνηση τότε. Για μένα, γιατί από μικρή ήμουν ταξιδευτής και μου άρεσε να εξερευνώ τον κόσμο και μου άρεσε να ζήσω σε διάφορες κουλτούρες ανά τον κόσμο. Οπότε δεν υπήρξε δεύτερη σκέψη όταν μου έγινε η πρόταση αυτή. Πρώτον, ήταν εξαιρετικά τιμητική, γιατί το Al Jazeera βγήκε σαν ο αντίποδας, αν θέλεις, των δυτικών μέσων. Και έχοντας συνεργαστεί με το CNN για 5 χρόνια, ήταν μια εκπληκτική εμπειρία το να συνεργαστώ πλέον με την άλλη πλευρά, αν θέλεις, όχι μόνο του Ατλαντικού, αλλά και γενικότερα, ευρύτερα του δυτικού κόσμου. Εκτός από ταξιδευτής, ήταν και λίγο προδιαγεγραμμένο αυτό που θα έκανε στη ζωή σου, με την έννοια ότι ήταν λίγο γονιδιακό, κάποιος θα έλεγε, το να είσαι σε αυτή τη δουλειά. Εξαιρετική. Που εσύ την πήγες παραπέρα, πολύ παραπέρα. Εξαιρετική, έτσι, ερώτηση. Κοίταξε, ο πατέρας μου ήταν ταξιδευτής και αυτός και ξεκίνησε πριν τη δημοσιογραφία ως ναύτης. Έλα. Ναι, ναι. Στα 20-22 του χρόνια ταξίδευε, ήταν με τα εμπορικά καράβια και θυμάμαι λοιπόν όταν ήμουν... Συγγνώμη, γιατί ήταν η οικογενειακή παράδοση? Όχι. Είχε τρέλα με τη θάλασσα. Είχε τρέλα με τη θάλασσα και με τον κόσμο. Okay. Και τις διάφορες κουλτούρες. Οπότε τα συνδύασε. Και τα συνδύασε. Θάλασσα, κόσμο, θα γνωρίσω τα πάντα, θα βιοπορίζω με μια χαρά. Ακριβώς. Λάτρευε τον Καβαδία και ήταν γοητευμένος. Είχε διαβάσει πολύ. Πολύ, πολύ. Μεγάλο ανατολικό. Ναι, ναι. Και ήταν λοιπόν ένας άνθρωπος ο οποίος λάτρευε τις διαφορετικές αυτές κουλτούρες και όλες αυτές τις ιστορίες. Εγώ ήμουν παιδάκι στη γραφομηχανή του, μου τις διηγείτο και μου δημιουργούσε αυτή την περιέργεια να ταξιδέψω κι εγώ. Γονιδιακό, όπως λες, η δημοσιογραφία, αλλά ταυτόχρονα... Φρόντισε να σε μπολιάσει όμως και μπολιάσε με το παραπάνω. Με το να σε βάλει να γράφεις. Ναι, ναι. Λοιπόν, ξαναγυρίζουμε στη μετακίνηση από το CNN στο ανατολικό CNN. Ναι, ήμουν και στην ΕΡΤ. Ναι, σύμφωνο. Ναι. Θέλω να πω, το λέω σύμφωνο γιατί φαντάζομαι ότι είναι τόσο οικείο το πρόσωπο που το θυμούνται, έτσι, παρότι έχουν περάσει τόσα χρόνια. Και πρώτο σταθμό στη Μέση Ανατολή είναι πού? Κατάρ. 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 Και η έδρα μου έγινε το Κατάρ και από εκεί ταξίδευα στη Μέση Ανατολή για να καλύπτω διάφορες ιστορίες. Τα Εμιράτα, η Σαουδική Αραβία, η Αίγυπτος, η Ιορδανία. Όλες αυτές ήταν χώρες τις οποίες για τα ρεπορτάζ και τα ντοκιμαντέρ κυρίως που έκανα βρέθηκα εκεί. Και είδα και τις διαφορές, αν θέλεις, γιατί υπάρχει ο παραδοσιακός αραβικός κόσμος που είναι οι χώρες του Λεβάντ και υπάρχει και ο πιο σύγχρονος αραβικός κόσμος, όχι σύγχρονος με την έννοια της ιστορίας, αλλά με την έννοια της αλλαγής στον τρόπο λειτουργίας και στον τρόπο των κοινωνιών, δηλαδή το Κατάρ και ο αραβικός κόλπος, όπως και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, έχουν γίνει πολύ σύγχρονες κοινωνίες. Έτσι. Στα μοντέλα της Νέας Υόρκης ίσως ή του Λονδίνου. Αυτές οι ραγδαίες ταχύτητες που είχαν στην ανάπτυξη που περιγράφεις, ναι, ακολουθήθηκαν και στο τρόπο ζωής, στην αλλαγή της κουλτούρας, στη θέση της γυναίκας που λέγαμε λίγο πριν, ή ακόμη
είναι βαθιά ριζωμένο όλο αυτό που είχαν ως αξιακό σύστημα και δεν τους αφήνει να έχουν τις ίδιες ταχύτητες. Ναι, πάρα πολύ υιοθετήθηκε. Δηλαδή βλέπεις εκπληκτικές γυναίκες να είναι ηγέτιδες σε τεράστια funds, ας πούμε, ή σε πολύ μεγάλες οικογενειακές εταιρείες. Και βλέπεις γυναίκες οι οποίες είναι επιχειρηματίες και οι οποίες έχουν στήσει πολυεθνικές εταιρείες, είτε διαδικτυακά είτε τοπικά, γυναίκες οι οποίες ασχολούνται με τα πολιτικά, είναι υπουργοί, ακολουθούν δηλαδή πορείες πολιτικές οι οποίες καθορίζουν το μέλλον των χωρών τους. Βλέπεις γυναίκες στο χώρο της φιλανθρωπίας, δηλαδή έχουν αλλάξει σε μεγάλο βαθμό. Απλώς καταλαβαίνουμε ότι εκεί δεν έχουν τον ίδιο βηματισμό όλες οι χώρες. Δηλαδή έχει άλλο βηματισμό το Κατάρ, άλλο η Σαουδική Αραβία, άλλο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και πάει λέγοντας. Και ακόμα και μέσα στα Εμμυράτα, που είναι 7 διαφορετικά Εμμυράτα, άλλο πηγαίνει πιο γρήγορα, άλλο λίγο πιο αργά. Το ξέρεις πολύ καλύτερα. Και από εκεί στο Λονδίνο. Και από εκεί στο Λονδίνο, ναι. Από το 2007. 15 γεμάτα χρόνια στο Λονδίνο. Ναι. Πάλι με το Αλτζαζίρα, τουλάχιστον έτσι ξεκίνησε. Σωστά. Δύο χρόνια με το Αλτζαζίρα, η επιστροφή στην Ευρώπη, στο κέντρο του Αλτζαζίρα στην Ευρώπη που ήταν το Λονδίνο. Και στη συνέχεια αποφάσισα ότι ήταν καιρός, γιατί πιστεύω πάρα πολύ στη διαβίου εκπαίδευση. Και το 2009, επειδή ο κόσμος μας άλλαζε πάρα πολύ και άλλαζε και η δημοσιογραφία και τα ΜΜΕ πάρα πολύ, με την τεχνολογία, με την καινοτομία, με τη δημοσιογραφία των πολιτών, τα πάντα άλλαζαν, ήθελα να ξαναγυρίσω στα Θρανία και να ξαναμάθω, αν θέλεις, να μάθω γύρω από τις καινούργιες τάσεις στα ΜΜΕ και στην επιχειρηματικότητα. Και έκανα δύο πτυχία, 2009 με 2011. Και το 2011 δημιουργήθηκε ο οργανισμός, το Global Thinkers Forum, που είναι αυτός ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός που από το 2011 έχει κλέψει την καρδιά μου και με έχει βοηθήσει, αν θέλεις, να διασταυρώσω σταυροδρόμια, όπως λέμε, με αυτές τις γυναίκες οι οποίες είναι σήμερα στο βιβλίο. Τι ωραία. Άλλη ζωή στο Λονδίνο πια? Άλλη ζωή. Το Λονδίνο, κοίταξε, το Κατάρ, όπως και ο κόλπος, ο αραβικός κόλπος, οι περισσότερες χώρες έχουν έναν αέρα παγκοσμιοποίησης, όπως οι περισσότερες χώρες, και η Αθήνα έχει πλέον αέρα παγκοσμιοποίησης. Το Λονδίνο ήταν πάντοτε, όπως και η Νέα Υόρκη, ένα παγκόσμιο κέντρο. Και έτσι έχεις την ευκαιρία εκεί να γνωρίζεσαι με ανθρώπους που είτε ζουν εκεί είτε περνούν από το Λονδίνο και να μαθαίνεις πολλά πράγματα συγκεντρωμένα. Δηλαδή έρχονται και σε βρίσκουν οι πληροφορίες και οι άνθρωποι κατά έναν τρόπο. Και το Λονδίνο επίσης είναι μια πόλη που εγώ λατρεύω την ιστορία της, λατρεύω την αρχιτεκτονική του Λονδίνου και πάντοτε ήταν μέσα στην καρδιά μου, ίσως επειδή και οι σπουδές μου είναι εκεί. Και έτσι αισθάνθηκα αμέσως σαν να είναι το σπίτι μου. Αλλά δεν μπορείς να πεις ότι εκεί θα γεράσω ή το λες πια? Κοίταξε, η Ελλάδα και ο ήλιος της Ελλάδας και η ιστορία μας και η φιλοσοφία, αν θέλεις, που διαπνέει την ύπαρξη του Έλληνα και της Ελληνίδας, είναι κάτι μοναδικό. Δεν υπάρχει. Αυτό λοιπόν, αισθάνομαι ευλογημένη που έχω αυτό το DNA. Ναι. Δεν ξέρω πού θα γεράσω, θα είναι στην Ελλάδα. Και στις δύο χώρες, καταλαβαίνω. Αλλά αισθάνομαι το DNA μου πλέον να έχει, αν θέλεις, και αυτή την έννοια του παγκόσμιου πολίτη, η οποία στο Λονδίνο βρίσκει πολύ ανταπόκριση. Λοιπόν, η Ελισάβετ Φιλιππούλη έχει κάνει αυτό το εκπληκτικό βιβλίο. Ξέρετε, όλοι έχουμε γνωρίσει την ελληνική κοινωνία, τις μαμάδες που λένε όλα θα τα πετύχεις με την ομορφιά σου. Έχουμε γνωρίσει τις μαμάδες που λένε πάρε φόδια για να βγεις στη ζωή, γιατί ξέρουν ότι είναι δύσκολος ο δρόμος, αυτό που λέγαμε. Εδώ έχουμε μια πολύ όμορφη γυναίκα. Νομίζω ότι είναι από τα αυταπόδεικτα η εμφάνιση. Βλέπετε όμως τι περιεχόμενο έχει αυτή η γυναίκα. Θα έλεγα λοιπόν σε καμία μαμά, στα κορίτσια που ενδεχομένως τώρα μας βλέπουν, πάρτε αυτό το βιβλίο, μια λέξη, μια φράση να κρατήσει το μυαλό και η ψυχή σας από κάθε γυναίκα που έχει γράψει αυτή την επιστολή, θα έχετε ανοίξει άλλους ορίζοντες. Θα έχετε ανοίξει τους ορίζοντές σας. Δείτε το σε ένα εργαλείο ενδυνάμωσης. Θα σας εμπνεύσει. Είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο. Μπράβο. Πολλά μπράβο. Έτσι.
Σε ευχαριστώ. Να, ο τρόπος έτσι γίνεται. Ούτε με σηκωμένο δάχτυλο και φεμινιστικές ακρότητες. Καλός ο φεμινισμός, υπέροχος, άνοιξε μονοπάτια, δρόμους, λεωφόρους. Βεβαίως. Αλλά, ναι. Όχι. Εδώ. Την αλλαγή την πετυχαίνεις όταν κερδίζεις την καρδιά των ανθρώπων. Και αυτές οι επιστολές στοχεύουν ακριβώς στο να κερδίσουν την καρδιά του αναγνώστη. Και νομίζω ότι το πετυχαίνουν. Ευχαριστώ θερμά. Εγώ σου ευχαριστώ. Επανειδήν. Αμήν.